Ε, πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να αφιερώσω την εισήγησή μου στη μνήμη του κυρίου Τσιμπόγλου, ο οποίο ήταν διευθυντή μου στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Αλλά παρόλα αυτά, θα σα μιλήσω για το ΠΑΔΑ, όχι για την Εθνική Βιβλιοθήκη, και για μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του κυρίου Καπιδάκη και αφορά τη συγκέντρωση και καταγραφή των ελληνικών γλωσσικών πόρων στο ΠΑΔΑ. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. το πέρα. Ε, Συγγνώμη, λίγο έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό δεν <σταλεί> είναι. <Ωραία>. Ναι. Ωραία. εντάξει. Λοιπόν, είχε <σταλεί> <Ο σταλεί> μπλοκάρει λίγο. Ε, λοιπόν, καταρχήν, ο σκοπό τη έρευνα είναι η διερεύνηση, η καταγραφή και συγκέντρωση των γλωσσικών πόρων, οι οποίοι έχουν παραχθεί στα πλαίσια τη λειτουργία και του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Δυτική Αδική. Στη συνέχεια, οι πόροι αυτοί έχουν διασυνδεθεί και την εκμεριωθεί με τη δε γλωσσική υποδομή του -E Κλαρίνι Ελ. Και, και, ο σκοπό επίση τη έρευνας είναι ο εμπλουτισμό και η οργάνωση του ψηφιακού, ψηφιακού αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Δυτική Αττική στην υποδομή του Κλαρίν. Λοιπόν, εδώ θα δούμε κάποιου ορισμού, οι οποίοι είναι γνωστοί στου περισσότερου, αλλά παρόλα αυτά αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο τη έρευνα. Το Κλαρίν καταρχήν είναι μια ευρωπαϊκή ψηφιακή υποδομή οποία ε, φιλοξενεί ψηφιακούς ε, γλωσσικούς πόρους και οργανώνεται αναπαράρτημα, αναχώρα, γλώσσα. Και το Κλαρίν είναι η ελληνική εκδοχή, οι παρεμφερείς υποδομέ ε, ε, υποδομές που ε, συλλέγουν γλωσσικό υλικό ή είναι το Ντάρια, το Ευρωπιάνα, το Απολωνής και άλλοι προφανώς. Ε, ως γλωσσικούς πόρους εννοούμε το σύνολο οποιοδήποτε δεδομένου, δομημένου ή αδόμητου που έχει σχέση με τη γλώσσα. Γλωσσικές τεχνολογίες είναι οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία των γλωσσικών πόρων και τα εργαλεία. Και οι υπηρεσίες, οι υπηρεσίες, οι υπηρεσίες μάλλον, γλωσσικής επεξεργασίας επιτρέπουν στους γλωσσικούς πόρους και τις γλωσσικές τεχνολογίες να αναπτύσσουν διάφορες εφαρμογές στο διαδίκτυο. Τα ψηφιακά αποθετήρια προφανώς είναι, διατηρούν τη γνώση ψηφιοποιημένη. Οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες είναι η εξέλιξη των ανθρωπιστικών επιστήμων σε, σε, μέσω της τεχνολογίας. Η υπολογιστική γλωσσολογία που είναι μια άμεση συνέπεια αυ, των αποτελεσμάτων αυτής της εργασίας, τέλο πάντων, που εμπίπτει στην υπολογιστική γλωσσολογία, είναι, η γλωσσολογία, είναι, είναι, ένα διαπιστημονικό πεδίο ε, ανάμεσα στη γλωσσολογία και την πληροφορική και τέλος η, η, η τεχνική την είναι, ε, είναι προφανώς ε, η προσωμείωση διαφόρων διαργασιών του ανθρωπίνου νου με εργαλείων και μηχανών. Λοιπόν, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ε, ε, αποτελείται από τρία στάδια. Ε, πρώτον, ε, έχουμε τη διασύνδεση με το ΚΛΑΡΗΝΙΕΛ. Αυτό έγινε με χρήση κάποιου ακαδημαϊκού λογαριασμού του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής. Και η, ο στόχος ήταν ο εμπλωτισμός του αποθετηρίου του, του ΠΑΔΑ, που υπήρχε μεν, είχε δημιουργηθεί, αλλά ήταν άδειο. Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι στο Κλαρίν υπάρχουν αποθετήρια από αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, συνολικά 13. Το Παδά είναι το 13ο που διασυνδέθηκε. Ε, η αναζή... Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην αναζήτηση γλωσσικών πόρων, επικοινωνήσαμε με πιθανούς δημιουργούς γλωσσικών πόρων, μέσω email, με συνάντηση, μέσω team, διαζώσει. Συντάξαμε κάποιο ερωτηματολόγιο με συχνές ερωτοαπαντήσεις για, να... για να γίνει καλύτερη πληροφόρηση των παραγωγών ψυχ... ε, γλωσσικών πόρων. Και επίσης χρησιμοποιήσαμε κάποιο υλικό που διατίθεται ήδη με ανοιχτές, άδειες, με ανοιχτές άδειες χρήσης Creative Commons και που υπήρχε στο διαδίκτυο. και στη συνέχεια προχωρήσαμε στην περιγραφή της υλοποίησης. Προετοιμάσαμε το υλικό κατάλληλα γιατί δεν μπορούσε να διασυνδεθεί απλά όπως μας το στείλανε. Πρέπει να γίνει κάποια επεξεργασία. Συλλέξαμε τα κατάλληλα δεδομένα, γιατί, γιατί λάβαμε πολύ υλικό, το οποίο ήταν μεν πολύ χρήσιμο από πλευρά περιεχομένου, αλλά το κλαρίν δυστυχώ ε, υποστηρίζει συγκεκριμένου μορφότυπου, οπότε δεν μπορούσαμε να το διασυνδέσουμε και κατηγοριοποιήσαμε το υλικό με, με, τη, με συ, το, και το οργανώσαμε με συνάφεια και στη συνέχεια το κατάλληλο υλικό, το υλικό για να ανέβει στο κλαρί για να μεταφορτωθεί έπρεπε να συμπεριεστεί χρησιμοποιώντας κατάλληλους Σε Εμείς χρησιμοποιήσαμε το ZIP και, και μετά προχωρήσαμε στην τεκμηρίωση και περιγραφή των διαφόρων πόρων με τα κατάλληλα με, με τα δεδομένα. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα που περιγράφει την όλη περιγραφή πώς γίνεται. Είναι, υπάρχουν τρεις, τρία άτομα που εμπλέκονται, τρι, τρεις, μάλλον τρεις, να το πω τώρα, ε, ιδιότητες. Ο curator, ο οποίος αναλαμβάνει να, να μεταφορτώσει το νέο πόρο, να τον κατάλληλα και να το, μεταφορτώσει το, το, αρχείο στο, στην ε, μετά ο supervisor θα πρέπει να εγκρίνει ή άμα δεν το εγκρίνει να το στείλει ξανά για διορθώσεις. Και τέλος ο validator που, που ελέγχει ότι όλα πάνε σωστά και που ελέγχει την τελική δημοσίευση του υλικού. Ε, το, η διάθεση του υλικού στο κλαρίν ανταποκρίνεται στο σχήμα με τα, στις αρχές FAIR, findability, accessibility, interoperability και use. Και εδώ βλέπουμε τα υποχ... ε, ε, καταρχήν να επισημάνω ότι το κλαρίν ε, δέχεται τεσσάρων ειδών γλωσσικού σπόρους, Τα σώματα κειμένου, του λεξικοενιολογικού σπόρους, ε, κάποια γλωσσικά εργαλεία γλωσσική επεξεργασίας και κάποια. Ε, κάποια μοντέλα, μοντελοποιήσεις. Ε, εμείς βέβαια κατορθώσαμε να βρούμε υλικό που μόνο σε δύο από αυτούς τους τέσσερις ε, τι τέσσερι μορφέ υλικού, Πρόκειται για τα σώματα κειμένου και τα γλωσσολο... γλωσσοενεολογικά-λεξικά, πόρου, γλωσσοενελογικού πόρου. Εδώ βλέπουμε τα υποχρεωτικά δεδομένα ε, για την τεκμηρίωση γλωσσικών πόρων σε βορφή σώματο κειμένου και ε, σχετικά με τη... την περιγραφή του, η γλώσσα και κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Εδώ στη συνέχεια βλέπουμε τα υποχρεωτικά με τα δεδομένα για την τεκμηρίωση γλωσσικών πόρων σε μορφή λεξικοενιολογικών πόρων. Υπάρχουν κάποιες διαφορές ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, encoding level, που είναι αλλού πρόκειται για λεξικό, αλλού πρόκειται κάποιες τέτοιες διαφορές, τέλος πάντων. Ε, και Στη συνέχεια βλέπουμε κάποια προαιρετικά πεδία που χρησιμοποιήθηκαν στην περιγραφή και τεκμηρίωση και τα, τα οποία εμείς τα χρησιμοποιήσαμε γιατί θεωρήσαμε ότι είναι πιο πλήρη η περιγραφή έτσι. Παραθέσαμε παντού ποιος ήταν ο δημιουργός του γλωσσικού πόρου. Μεταμορ, μεταφορτώσαμε το λογότυπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δίπλα από κάθε ε, 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 γλωσσικό πόρο. Προχωρήσαμε σε ανωνυμοποίηση κάπου που υπήρχαν ευαίσθητα στοιχεία. Ε, ε, επισημάναμε σε ποιο τομέα της γνώσης ανταποκρίνεται το κάθε, ο, κάθε, ε, ο κάθε πόρος, τον τύπο κειμένου, τον τύπο του περιεχομένου. Επίσης, γεωγραφική κάλυψη. Αυτό αφορά κυρίως κάποιους γλωσσικούς πόρους που αφορούν... Α, που αναφέρονται σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος. Είχαμε, για παράδειγμα, ένα λεξικό, ένα γλωσσάρι που είχε... Αυτό τώρα τι έπαθε. Όχι, αυτό νομίζω είναι από εσά κάτι. Δεν πάτησα κάτι. Πατήσε απλά πάνω στη διαφάνεια. Δεν το αυτό. πάτησα, μόνο Όχι, του... Εντάξει. Κάτι. Ωραία, εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Ε, γεωγραφική κάλυψη και χρονολογική, χρονική κάλυψη. Κάποιο υλικό που πάντα σε κάποια συγκεκριμένη εποχή. Ε, το, το υλικό έγινε με άδειε χρήση Creative Commons με share-alike Non-Derivatives. Ε, Επίσης, αντιμετωπίσαμε κάποιους περιορισμούς που έχουν σχέση με το κλαρίν, με την εφαρμογή του Clarin, όπως ήταν η δύσχρηστη επικύρωση των γλωσσικών πόρων. Πρέπει να κάνουμε πολλά κλικ, να πάμε μπρος, πίσω, διάφορα τέτοια. η, αδυναμία που παρέχει η πλατφόρμα να πραγματοποιήσει κάποιες διορθώσεις μόνος του σε μεταδεδομένα που τα έχει ήδη μεταφορτώσει. Πρέπει να απευθυνθεί δηλαδή, στους υπεύθυνους της υποδομής για να του κάνουν αυτή τη διεργασία. Ε, η δυσκολία στην εύκολη έβρεση των πόρων στην υποδομή. Κάποιε παρανοήσει και λάθη στην περιγραφή των γλωσσικών πόρων, επειδή δεν υπάρχει πολύ λεπτομερή περιγραφή των μεταδεδομένων που μοιάζουν μεταξύ του. Και τέλο, άμα θέλουμε να κάνουμε εξαγωγή των μεταδεδομένων όλων των γλωσσικών πόρων που μεταφορτώσαμε σε κάποιο Excel, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μα. Πρέπει να μα το κάνει η ομάδα του Κλαρίν. Εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα. Συνολικά διασυνδέσαμε 193 γλωσσικούς πόρους. Φυσικά, όπως επισημάνθηκε, βρήκαμε πολύ περισσότερους. Απλά δεν ήταν συμβατοί με την εφαρμογή, οι μορφότυποι και γι' αυτό δεν μπορούσαν να μεταφορδοθούν. Ε, αυτοί οι γλωσσικοί πόροι ανταποκρίνονται στα ανοιχτά, σε ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα, σε υλικό που στάθηκε από του διδάσκοντες σε κάποιε εργασίε φοιτητών, σε γράμματα από τον κάλυπο ή σε περιγραφέ μαθημάτων, σε τύπου σώματο κειμένου, εκεί είπαμε και λεξικονιολογικού πόρου, όλοι ήταν σε μορφή τέξτα, στα ελληνικά, τα αγγλικά και βρήκαμε και ένα κείμενο, ένα γλωσσάρι σε μεσιανιακή διάλεκτο, που ήταν, ήταν μετάφραση όρων από τα από τη γλώσσα, από την διάλεκτο μάλλον στη Μεσσηνία, στα στάνταρ ελληνικά και οι, οι πόροι περισσότεροι ήταν μονόγλωσοι με κάποιους λίγους δίγλωσσους. Τα αποτελέσματα. Στην, στην έρευνα μας περιλάβω, συμπεριλάβουμε φυσικά το ΤΕΗ Αθηνών και Πειραιά η οποία είναι η προκάτοχη του Πορευής Δυτικής Αντικής. Οι περισσότεροι γλωσσικοί πόροι που μεταφορτώσουμε προέρχονται από το ΤΕΗ Πειραιά, μετά από το ΤΕΗ Αθηνών και τέλο από το Πανεπιστήμιο Δυτική Αττική. Οι περισσότεροι ήταν ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα, υλικό που στάλθηκε από του διδάσκοντε, εργασίε, από τον κάλυπο ή περιγραφέ μαθημάτων. Τα αποτελέσματα τώρα, βλέπουμε τα αποτελέσματα ανασχολή. Αναφορικά με το ΤΕΗ Αθηνών, το περισσότερο υλικό συλλέχθηκε από τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών και από το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών, από το ΤΕΗ Πειραιά, συλλέχθηκε από τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών και από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Και τέλος από το ΠΑΔΑ, ε, συλλέχθηκε υλικό, το περισσότερο υλικό δόθηκε απευθείας από τους διδάσκοντες, έπειτα κάποια συγγράμματα από τον Κάλυπο, κάποιες διπλωματικές ενδεικτικές, θα μπορούσαν να, να συμπεριληφθούν κάποια μαθήματα ή πτυχιακές εργασίες. Ε, από το Πανεπιστήμιο Δυτική Αττική, το περισσότερο υλικό προέρχεται από τη Σχολή Διηγητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και, και, αντίστοιχα από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομία, Αρχαιονομία και Συστημάτων Πληροφόρηση. Τώρα, τέλο, βλέπουμε, τέλος βλέπουμε του περιορισμού που αντιμετωπίσαμε στην έρευνά μα. Πρώτα απ' όλα, τα email που στείλαμε σε αναζήτηση υλικού δεν απαντήθηκαν από, απαντήθηκαν από περιερισμένο αριθμό πιθανών παραγωγών γλωσσικών πόρων λόγω έλλειψης χρόνου ή πολύ άσχολου ακαδημαϊκού προγράμματος. Επίτα υπήρχε κάποια άγνοια και δυσπιστία σχετικά με τους σκοπούς της έρευνας και πώς θα γίνει η χρήση του υλικού. Η έρευνα εστίασε περισσότερο στους διδάσκοντες στο τμήμα αρχαιονομίας, βιβλιοθηκονομίας και συστήματων πληροφόρησης και σε μικρότερο ποσοστό στους διδάσκοντες άλλων τμήματων λόγω του ότι υπήρχε και χρονικός περιορισμός αλλά επίσης υπήρχε μια μεγαλύτερη οικειότητα με τους διδάσκοντες στο συγκεκριμένο τμήμα και μπορούσαμε να τους βρούμε και απευθεία, να τους πιέσουμε λίγο παραπάνω. Ήταν πιο εύκολη η συλλογή υλικού. Ε, και τέλος, είχαμε χρονι επίσης είχαμε χρονικό περιορισμό, ενώ είναι, πρόκειται για μια, μια χρονοβόρα διαδικασία που θέλει πολύ χρόνο. Ε, το, βρήκαμε, όπως επισημάναμε, βρήκαμε χρήσιμο υλικό αλλά σε μορφότυπους μη υποστηριζόμενους από την υποδομή ή αντίστοιχα χα, υλικό το οποίο ε, ε, είναι σε μορφότυπους υποστηριζόμενους αλλά είναι σε μορφές που δεν υποστηρίζονται πλέον, όπως το Adobe Flash Player. Ε, τέλος, βρήκαμε κάποιο χρήσιμο υλικό τελειώνω. Ε, το, οποίο, στο, το οποίο δεν μπορούσαμε να διασυνδέσουμε γιατί υπήρχαν θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων διάθεσης του υλικού ή ε, πρόκειται για υλικό το οποίο παρήγαγαν με διδάσκοντες στο ΠΑΔΑ, αλλά ε, ήταν διασυνδεδεμένο με κάποιο άλλο ιδρυματικό αποθετήριο. Και τέλος είχαμε και τους περιορισμούς του Κλαρίν που αναφέραμε πριν. Τα συμπεράσματά μας, για να τελειώσουμε, ε, το, συμπερα... το ε, ότι μέσω, μέσω, του Κλαρίν έγινε μια προσπάθεια συγκέντρωση του γλωσσικού υλικού του ΠΑΔΑ σε ένα αποθετήριο. Ε, η αξιοποίηση του Τη έρευνά μα ότι το Παδά γίνεται μέρο μια διεθνού κοινότητα διαμερισμού πόρων και ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσία. Οι παρα... δημιουργοί των πόρων κερδίζουν προβολή και πιθανόν περισσότερη αναγνώριση του έργου του. Και τέλο, κάποιε μελλοντικέ προεκτάσει ε, ότι επιπλέον γλωσσικό υλικό θα μπορούσε να συλλεχθεί και διασυνδεθεί με την υποδομή. Ε, ε, τώρα, ε, σε κάποιου τομεί σα συλλέξαμε ενδεικτικό, κάποιο, ενδεικτικά κάποιο υλικό, όπω φοιτητικέ εργασίε ή, 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 κάποια συγγράμματα από τον Γκάλι, που θα μπορούσε περισσότερο. Θα μπορούσε το, να αξιοποιηθεί υλικό σε μορφότυπου που δεν υποστηρίζονται στην παρούσα φάση από το Κλαρίν, αλλά πιθανόν να υποστηριχθούν στο μέλλον. Ε, και όπως και επίσης θα ήταν καλό να γίνεται μια διαρκή μελλοντική διασύνδεση των γλωσσικών πόρων που παράγονται στα πλαίσια του ερευνητικού ε, ε, έργου του ΠΑΤΑ και να μην σταματήσει αυτή η δραστηριότητα. Αυτά. Πρακτικά.